Βρισκόμαστε στην Άνω Δάφνη Ναυπακτίας και είμαστε έξω από το κατάστημα της κυρίας Σαβούλας Μετζά, όπου ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος Η Πρόοδος διοργανώνει την γιορτή Τσιγαρίθρας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εκτιλήσεται η γιορτή, τι είναι η Τσιγαρίθρα, να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους και να μας πούν σχετικά. Το τσουκάλι λοιπόν είναι γεμάτο με κρέας. Είναι κρέας χοιρινό, το οποίο θα μας πείτε πώς φτιάχνετε. Έβγαλαμε τη γλίνα από το χοιρινό. Του λίπους, γλίνα το λέμε εμείς εδώ στο χωριό. Ναι, και το έβαλαμε στο καζάνι, έβρασε λίγο και μετά ρίξαμε το κρέας μέσα και τσιγαρίστηκε. Αλάτι, πιπέρι και αυτά. Και γι' αυτό λέγεται και τσιγαρίθρα. Γι' αυτό το λέμε τσιγαρίθρα, γιατί τσιγαρίζει και το κρέας. Πάρ' το περαντένα και θα φέρουμε κι άλλο. Πόσο υγιεινό είναι αυτό? Είναι αντιυγιεινό, παιδιά. Ένα έθιμο, μια εκδήλωση η οποία κρατάει αρκετά χρόνια. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Σύλλογο και τον πρόεδρο, τον κύριο Φάνη Καλπακιώρη, ο οποίος κάθε χρόνο κάνει αυτή την εκδήλωση, την κάνει με τεράστια επιτυχία. Όπως και φέτος βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι έθιμα τα οποία κρατάνε ζωντανά το κάθε χωριό, εν πάση περιπτώσει, και δίνουν και μια εξωστρέφεια γενικά στο Δήμο μας μέσω τέτοιων εκδηλώσεων. Επίσης είναι και μια ευκαιρία να γίνονται αυτά τα μικρά ανταμώματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν καιρό να βρεθούν, και θεωρώ ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Ο Δήμος βέβαια πάντα είναι αρρωγός σε αυτές τις εκδηλώσεις και πάντα θα είναι. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Πράγματι σήμερα πραγματοποιείται η γιορτή Τσιγαρίθρας στην κοινότητα Δάφνης. Μια γιορτή η οποία έχει τις πηγές του πολλά χρόνια πίσω. Ήταν από τις πρώτες γιορτές που γίνανε σε όλη την Ναυπακτία. Η γιορτή Τσιγαρίδας μαζί με τη γιορτή που γίνεται τέλος καλοκαιριού του ξενόγαλου και βούτυρου, παραγωγή ξενόγαλου και βούτυρου συγκεκριμένα λίγο πιο πέρα στο Ρέμα, στην περιοχή Ρέμα, είναι δύο εκδηλώσεις οι οποίες κρατάνε άσβηστη την παράδοση της περιοχής. Και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Καλό είναι οι χοροί, τα γλέντια, αλλά αυτό που μας λείπει σήμερα είναι η παράδοση. Η τσιγαρίδα και το βούτυρο που διοργανώνει ο Σύλλογος είναι, όπως σας προείπα, δύο εκδηλώσεις παράδοσης. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Πρόοδος, που όλα αυτά τα χρόνια κρατάει την παράδοση άσβεστη στο χωριό μας και με αυτές τις εκδηλώσεις ενώνει τους δαφνιώτες της περιοχής και όχι μόνο, μέσω της... Καλή ευκαιρία να ανταμώνετε. Να ανταμώνουμε, έτσι. Να τα λέτε και να τα ξαναλέτε. Έτσι. Εμείς, σαν τοπικό συμβούλιο, είμαστε δίπλα στο Σύλλογο, έχουμε άψογη συνεργασία, τους δίνουμε συγχαρητήρια και χρόνια πολλά επί της ευκαιρίας σε όλους τους δαφνιώτες, απανταχού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, πρόοδο, ευτυχία. Εύχομαι χρόνια πολλά για το καινούριο χρόνο, να είμαστε γεροί και δυνατοί και δημιουργικοί φυσικά, και να έχουμε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Κάθε χρόνο, όπως και φέτος, έτσι κάθε χρόνο αναβιώνουμε το έθιμο της Τσιγαρίδας, το οποίο πραγματικά είναι κομμάτι από το χοιρινό, το λίπος, μαζί με κρέας που μένει απάνω στο λίπος, τσιγαρίζεται, βράζεται, τσιγαρίζεται. Και το λίπος που μένει το χρησιμοποιούσαμε και παλιά, τη λεγόμενη γλίνα, για τα φαγητά τα οποία δεν υπήρχε τόσο πολύ λάδι όπως υπήρχε ελαιόλαδο, όπως υπάρχει σήμερα. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαμε στις πίτες, στα τηγανιτά αυγά. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, αυτό το λίπος το οποίο περισσεύει από όλη αυτή τη διαδικασία αποθηκεύεται? Αυτό θα, ναι, αποθηκεύεται και γίνεται στερεό. Όχι τόσο πολύ στερεό, αλλά γίνεται, δεν πίζει, είναι αυτό. Πίζει. Και γίνεται και παίρνει χρώμα άσπρο. Mm-hmm.
και παίρνει χρόνια άσπρο. Και βάζαν παλιά οι νοικοκυρές με ένα κουταλάκι, αντί για λάδι, βάζαν αυτό το λίπος μέσα και τηγανίζαν αυγά, πίτες ή ό,τι άλλο φαγητό, γιατί δεν πάει και σε όλα τα φαγητά. Όμως είναι πάρα πολύ παχυντικό. Και προφανώς πρέπει οι οργανισμοί να αντέχουν, έτσι. Να αντέχουν, ναι, τότε περπατούσαν ο κόσμος, τώρα δεν περπατάει. Είναι καθιστική η ζωή, δυστυχώς η ζωή μας. Πόσα χρόνια διοργανώνετε τη γιορτή αυτή? Πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ήδη 5ο χρόνο στο σύλλογο, σαν πρόεδρος. Έχω για τα 5 χρόνια, αλλά ήρθα και το βρήκα. Είναι πολλά χρόνια. Πολιτιστικό σύλλογο πόσα χρόνια μετρά? Πολιτιστικό σύλλογο μετρά από το 1981. Άρα είναι κάπου 40 χρόνια και ο πολιτιστικό σύλλογο Δάφνη. Ναι. Και κάθε χρόνο περίπου τα Χριστούγεννα γίνεται αυτή η εκδήλωση εδώ. Γεια σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι σωματική και ψυχική υγεία, γιατί μάλλον το δεύτερο το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και μια και είμαστε ακόμα στην περίοδο των Χριστουγέννων, να πω λοιπόν ότι στο πνεύμα των Χριστουγέννων είναι και η πηγή ειρήνη, γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά αν κοιτάξουμε προς την Ανατολή. Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο για την πρωτοβουλία που πήρε να αναβιώσει το έθιμο της Τσιγαρίδας. Επιτρέψτε μου έτσι μια προσωπική αναφορά. Θυμάμαι, είχαμε μια γουρούνα, ήταν σαν λεωφορείο από εδώ μέχρι την κάτω. Λοιπόν, και όταν τις φάξαμε, η μάνα μου ήταν πολύ χαρούμενη, γιατί βγάλαμε τρεις δυνικέδες γλίνα. Έτσι λοιπόν τα ξεκιμουνιάζαμε. Και έπιανε η κατπίτη σαν μαζιά. Έτσι. Λοιπόν, να συγχαρώ λοιπόν για μια φορά το Σύλλογο. Μείνετε κοντά στους συλλόγους. Οι σύλλογοι είναι κύτταρα πολιτισμού, είναι κύτταρα διάδοση της παράδοσης, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί τους. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για άλλη μια φορά βρίσκεται σε μια διαδικασία προβολής της ναυπακτίας. Υπάρχει και ένα συνεργείο τηλεοπτικό στην Ναύπακτο που κάνει κάποια γυρίσματα για την προβολή της ναυπακτίας. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον είναι κοινός στόχος να συμφωνήσουμε όλοι ότι η ναυπακτία τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει βγει από τα όρια της, έχει γίνει τουριστικός προορισμός, και αυτό οφείλεται στην προβολή την οποία γίνεται. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα στη ζωή μας. Εύχομαι ο Πολιτιστικός Σύλλογος να παράγει αυτό το έργο που παράγει. Η παράδοση είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας και πάντα πρέπει να την κρατάμε ζωντανή μέσα στις καρδιές μας. Έτσι δεν θα πεθάνει ποτέ ο πολιτισμός μας. Είμαι και εγώ χαρούμενη που βρίσκομαι δεύτερη φορά κοντά σας και εύχομαι να έχετε υγεία και να βρισκόμαστε πάντα σε αυτές τις χαρές και τις όμορφες συναντήσεις. Να είστε πάντα καλά, να περάσουμε όλοι όμορφα.